Η οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία θα πρέπει να θέσει την καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων ως πρώτη προτεραιότητα. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της δεύτερης ημέρας των εργασιών της άτυπης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Οπόρτο της Πορτογαλίας. Περισσότερες και καλύτερες δουλειές αλλά και λιγότερες ανισότητες πρέπει να υπάρχουν μετά το τέλος της πανδημίας, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός από την Πορτογαλία. Η ανάκαμψη όμως, η οποία θα ακολουθήσει την περιπέτεια της πανδημίας, πρέπει να είναι μια ανάκαμψη με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Με περισσότερες και καλύτερες δουλειές, λιγότερες ανισότητες, καλύτερη ποιότητα εργασίας, καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων και υποσχέθηκε ότι η χώρα μας θα είναι πρωταγωνίστρια σε αυτό. Μια ανάκαμψη η οποία θα θέσει την καταπολέμηση των διακρίσεων ως πρώτη προτεραιότητα. Και σε αυτήν την προσπάθεια οικοδόμησης μιας νέας κοινωνικής Ευρώπης, η οποία δεν θα αφήσει κανέναν Ευρωπαίο πίσω, η Ελλάδα θα είναι πρωταγωνίστρια και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χθες το βράδυ, στο δείπνο της Συνόδου Κορυφής, ο Πρωθυπουργός έθεσε το θέμα της επίσπευσης του πράσινου πιστοποιητικού, ζήτησε να μην υπάρχει καραντίνα κατά την επιστροφή των τουριστών στις χώρες προέλευσης και υπενθύμησε ότι έθεσε πρώτος το θέμα της απελευθέρωσης της πατέντας των εμβολίων.